Πάρε το παγωτό εδώ πέρα. Τυπάρες μου, βιντεάρα, καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα επεισόδιο νέοι YouTubers. Η εκπομπή αυτή έχει θέμα εσάς, τους νέους YouTuber που θέλετε να κάνετε την αρχή σας, και η εκπομπή αυτή έχει αυτό ακριβώς το σκοπό, να σας βοηθήσει, να σας μάθει ο κόσμος και να κάνετε μια πιο εύκολη αρχή. Σήμερα φιλοξενούμε μια πολύ ιδιαίτερη ομάδα που κάνει κάτι που το χάζευα καιρό τώρα στα ξένα κανάλια στο YouTube, αλλά δεν υπήρχε στην Ελλάδα. Πριν πω εγώ τι κάνουν τα παιδιά, έχουμε το Freddo Challenge, το οποίο, πάρε παγωτό, το οποίο θα καθιερωθεί σε κάθε εκπομπή. Όποιος ή όποιοι YouTuber έρχονται για την εκπομπή, θα περνάνε το Freddo Challenge, δηλαδή θα κάθονται κάτω και θα έρχεται ο Φρεντάρας και δεν πρέπει να κουνηθεί κανένας. Ό,τι και να κάνει ο Φρέντο. Εγώ δεν το έχω πετύχει ποτέ. Να δω ποιος μαγιάς θα το πετύχει. Τώρα θα ρίξω σήμα. Αμόλα τα τέρατα. Είμαστε έτοιμοι. Με φόρα. Πού είσαι τέτοι. Πού είσαι τέτοι. Οπα, κουνιέστε, βλέπω, κουνιέστε. Έχει ώρα μαστίγιος εδώ. Πού είσαι. Ξεκινήσαμε τα δύσκολα. Ξεκινήσαμε τα δύσκολα τώρα. Και εγώ έχω challenge εδώ πέρα. Λοιπόν, τι πάρες, το Freddo Challenge τελείωσε. Χάσανε όλοι. Καλησπέρα σας. Είστε Pitbull. Τι κάνετε στο κανάλι σας. Γλύφω κόσμο. Και αμαλάχη, κάθομαι και πάνω. Λοιπόν, αρχικά ευχαριστούμε τον Παναγιώτη που είμαστε εδώ. Πολύ καλή κίνησή του να φέρνει νέους YouTubers, να τους γνωρίσει παραπάνω κόσμος. Ονομάζομαι Νικήτας και αυτό που κάνουμε καταρχάς ονομάζεται Greek Strength Games και με λίγα λόγια είναι αγωνίσματα πάνω σε βασικές ασκήσεις ανάμεσα σε διαφορετικά αθλήματα. Διαφορετικά αθλήματα κυρίως δυναμικά. Crossfit, bodybuilding, powerlifting και έχουμε αγώνες ένας εναντίον ενός, δύο εναντίον δύο και τα υπόλοιπα θα συνεχίσουν τα άλλα παιδιά. Λοιπόν, εγώ είμαι ο Χριστός, είμαι αυτός που είναι πίσω από τις κάμερες, πίσω από αυτό που βλέπετε το παράγω εγώ. Κάμερα, μοντάζ, είσαι από πίσω, μουσική, δηλαδή. Είμαι από πίσω, ναι. Μουσική, τα φτιάχνω όλα εγώ. Και εκτός από τα επεισόδια που είπε ο Νικήτας, τα Christian Games, τα challenge, αυτά που έχουμε ένα σε αντίον ενός, έχουμε και κάποια νέα επεισόδια που γίνονται στον δρόμο, είναι η καινούργια μας ιδέα, που προκαλούμε κόσμο να συμμετέχει, απλό κόσμο, περαστικούς, και σε κάποιες ασκήσεις δύναμης. Για παράδειγμα, τώρα έχουμε ανεβάσει ένα επεισόδιο με deadlift στο Μοναστηράκι, το οποίο ήρθε πάρα πολύς κόσμος, 300 και άτομα, πήγε τρένο και περάσαμε όλοι πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, εγώ είμαι ο Δημήτρης. Τα περισσότερα δεν τα είπαν τα παιδιά, αλλά και μέσα από αυτό θέλουμε να δούμε και ποιος είναι ο πιο ολοκληρωμένος αθλητής, δηλαδή μπορεί να παίξει ένας που κάνει crossfit με έναν που κάνει powerlifting, και μέσα από όλο αυτό θα δούμε ποιος μπορεί να ανταπεξέλθει καλύτερα σε ένα συνδυασμό από ασκήσεις. Και πάλι και εγώ να πω ένα ευχαριστώ στον Παναγιώτη, γιατί εντάξει δεν είναι και εύκολο να ξεκινήσει στο YouTube και είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνει. Και μακάρι να πάει καλά όλη η φάση, τσεκάρετε να δείτε αν σας αρέσει. Αρχικά να πω και εγώ με τη σειρά μου ευχαριστώ Παναγιώτη που μας έβαλε εδώ πέρα σήμερα. Το όνομά μου είναι Βαγγέλης, είμαι το νεότερο μέλος της ομάδας. Γενικά σχεδόν όλα τα πράγματα έχουν πει ήδη τα παιδιά, οπότε απλά να πω ότι είμαι ενθουσιασμένος πολύ που βρίσκομαι εδώ πέρα και πάμε. Χαμηλά. Μόλις γνωρίσατε τις τυπάρες από το Greek Strength Games,
Είναι άλλα δύο νομίζω μέλη στην ομάδα σας. Λοιπόν, είναι άλλα δύο άτομα που είναι ο Αλέξανδρος ο Φωτεινός ή αλλιώς Captain Planet Sparrow. Ωραία. Και ο Όμπι Όμα. Τα παιδιά αυτά τι κάνουν. Στην ουσία τα παιδιά κάνουν τις δημόσιες σχέσεις, επειδή είναι πιο δημοφιλείς από όλους. Είναι δημόσιες σχέσεις, επικοινωνία με αθλητές και τα λοιπά. Πρόθεση και όλα αυτά. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε, τυπάρες μου, ακούσατε μια ομαδική προσπάθεια από 6 άτομα που φτιάχνουν την ομάδα του Greek Strength Games. Ένα κανάλι το οποίο σαν θέμα έχει, όπως σας είπαν και τα παιδιά πριν, την άσκηση, τον αθλητισμό και να δούμε ποιος είναι ο πιο ολοκληρωμένος αθλητής, βάζοντάς τους να κάνουν κλασικές ασκήσεις γυμναστηρίου. Ασκήσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με δύναμη, κυρίως και φυσική κατάσταση, όπως καταλαβαίνω. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον τα βίντεο τους. Εγώ είμαι φαν, μεγάλος. Παρακολουθούσα, όπως σας είπα και στην αρχή, στο εξωτερικό κανάλια που το κάνανε αυτό. Και όταν είδα μια τέτοια ελληνική προσπάθεια και μάλιστα γίνεται τόσο ωραία, τα παιδιά κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Χάρηκα πάρα πολύ και φυσικά κάλεσα τα παιδιά εδώ πέρα να σας γνωρίσω τις τυπάρες μου με την ομάδα σας. Θα ήθελα τυπάρες μου πάρα πολύ, όπως σε κάθε καλεσμένο που έχω σε αυτή την εκπομπή, αν μη τι άλλο, να μπείτε στο κανάλι τους, δείτε το υλικό τους και αν και εφόσον σας αρέσει, μην ξεχάσετε, σας παρακαλώ πολύ, να κάνετε μία εγγραφούλα. Για εσάς είναι ένα κλικ, για εμάς είναι ο κόσμος όλος. Είναι κάτι το οποίο μας δίνει κίνητρο, μεγαλώνει η ομάδα, μεγαλώνει το κανάλι και από εκεί και πέρα έρχονται μόνο καλά. Μπορούμε να πετύχουμε πιο ποιοτικά βίντεο, πιο μεγάλες συνεργασίες. Πάμε μόνο μπροστά. Θέλω πάρα πολύ, σας παρακαλώ, να δείξετε την αγάπη σας και τη στήριξή σας, εάν και εφόσον σας αρέσει το περιεχόμενο του καναλιού. Αυτά είχα να σας πω λοιπόν, τυπάρες μου. Πριν κλείσω όμως, θα κάνω μια πρόταση στα παιδιά. Θα πάω μια μέρα από το γυμναστήριό τους, θα έρθω λοιπόν από τα γυμναστήρια που συνεργάζεστε. Θα κάνω ένα πρόγραμμα καθημερινό από αυτό που κάνω εγώ, το καθημερινό μου πρόγραμμα, και θα είναι challenge. Όποιος καλεσμένος σας το βγάλει, κάτι θα κερδίσει. Πολύ καλό. Είναι πολύ σκληρό πρόγραμμα, είναι πάρα πολύ σκληρό πρόγραμμα και θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι challenge για όλους. Θα ανέβει το challenge με το πρόγραμμα, θα έρθω μια μέρα και θα λιώσουμε εκεί πέρα. Οπότε, προσεχώς, στο κανάλι των παιδιών θα ανέβει, πώς θα το ονομάσουμε, Kratos Training Challenge. Ναι, μπορούμε έτσι. Έτσι να έχει ένα ψαρωτικό όνομα λιγάκι, ρε παιδί μου, να ξεκινάει άλλος λίγο τρομοκρατημένος. Λέει, ρε φίλε, ο Kratos το κάνει, δεν γίνεται. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Παναγιώτη για τη φιλοξενία και το τέλειο βίντεο. Η ερώτηση είναι, θέλετε να τον δείτε σε ένα από τα επόμενα Strength Game παρουσιαστή? Τι λέτε, να τον φέρουμε? Θέλουμε τα σχόλιά σας και στο βίντεο. Ωραία! Θα είναι ο πιο σκληρός αγώνας στο κανάλι. Στον κόσμο. Στον κόσμο! Στον πλανήτη. Για να δούμε. Περιμένουμε τα σχόλιά σας, τυπάρες μου. Έρχονται πολύ ωραία πράγματα και εκτός από την εκπομπή θα έχουμε και άλλες συνεργασίες με τα παιδιά. Είμαι πολύ χαρούμενος που τα γνώρισα. Θέλω, ξαναλέω, είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλιώς αυτό το βίντεο έγινε για το τίποτα, τη στήριξή σας. Μπείτε, δείτε και κάντε εγγραφούλα, παιδιά. Είναι όλοι μας σε ανταμοιβή. Τελείωσε η μπαταρία μου. Όχι, στην τελευταία φορά. Τρελάθηκε το μαγελάκι. Τρελάθηκε το κορίτσι μου, τρελάθηκε. Κοιτάκι, Φρέντο. Μη του να καλεί. Ότι είναι το κύριο μας. Νομίζω να μην απαντώ κανένα. Ναι, δεν μπορώ. Αυτό είναι το challenge. Είναι το challenge. Είναι σκληρό, είναι σκληρό. Είναι πολύ σκληρό, πραγματικά. Τώρα θα ακούω, παιδιά. Θα έρθω στη γενιά λίγο κλίμα με το μερεντάκι. Το μερεντάκι, παιδιά. Δεν έγινε. Οπότε αν δεν έρθω το Χριστούγεννα, φέρω σε έκδοση τα χειμώνα. Θα τα έχει φάει το μερεντάκι να χτυπήσει.